Αυτό που θα λέγαμε και θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, στα 10 λεπτά, είναι να δούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε αυτή την περίοδο. Και φορώντας δύο καπέλα, το ένα καπέλο που προσφάτως ήμουνα στην Ελλάδα και έχω δραστηριοποιηθεί, και το άλλο που τώρα είμαι στην Αμερική μέσα στο χρηματοοικονομικό κύκλο, στους χρηματοοικονομικούς ομίλους, ότι αν θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε πετύχει, πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Τι πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ απλά? Πρέπει να σχεδιάσουμε την Ελλάδα με βάση απαντήσεις που ψάχνουν στα ερωτήματά τους όλοι οι διεθνείς επενδυτές πριν προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση. Δεν είναι πολλά, για άλλους είναι 3, άλλους είναι 4. Για μας, αυτό που έχουμε δει δηλαδή, είναι 5 και 1 παράγοντες, οι οποίοι εξετάζονται πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης. Το μέγεθος αγοράς, πόσο εύκολα μπορεί να ευστοποιήσει κάποιος την επένδυσή του, πόσο γρήγορα επιστρέφει η επένδυση, μπορεί να επιστρέψει. Επίσης, αν υπάρχει ασφάλεια στην επένδυση, ποιο ρίσκο παντρεύεται μαζί με την επένδυση του επενδυτής, και επίσης οι χρηματορροές που πλέον απασχολούν όλους τους σύγχρονους επενδυτές, οι χρηματορροές της επένδυσης. Αυτό που θα λέγαμε είναι πρώτο το μέγεθος. Όπως γνωρίζουμε, η ελληνική αγορά είναι μια μικρή αγορά. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να έχει νόημα αυτό που κάνουμε και να προσελκύσουμε επενδύσεις, από μια μεριά τα επενδυτικά πλάνα πρέπει να προσανατολιστούν στην αύξηση αυτής της αγοράς, της δυνητικής αγοράς, δηλαδή να δούμε την Ελλάδα πλέον ως μια πύλη σε αυτό που ονομάζουμε ΜΕΑ, δηλαδή στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, και έτσι να τη μεγαλώσουμε. Και το ίδιο φυσικά πρέπει να προσανατολιστεί και η κάθε ελληνική κυβέρνηση, ώστε να φτιάξει ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με το περίγυρό μας. Το άλλο έχει να κάνει με την πολιτική σταθερότητα και μακροοικονομικούς δείκτες. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, συνεχίζονται. Είναι ουσιαστικά αυτή η μεταβολή του country risk. Πάρα πολλά επενδυτικά πλάνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν εξετάστηκαν ποτέ, καθώς το ρίσκο της χώρας υπερεύαινε κατά πολύ το ρίσκο της επένδυσης. Όλα τα άλλα έχουν υποθεί από όλους τους προαναλύσαντες, αναφορικά με τους φόρους, με τις ασφαλιστικές φορές, με το τραπεζικό σύστημα, τις μεταφορές, είναι όλα αυτά που εξετάζονται. Επίσης, κάτι άλλο που εξετάζεται πλέον είναι το αν στην επένδυση στη χώρα στόχο που θα πραγματοποιηθεί, αν υπάρχουν ρίσκο από οργανωμένο έγκλημα, από τρομοκρατία, γεωπολιτικό ρίσκο. Και επίσης, το ρίσκο σχετικά με τα unions, την δύναμη έχουν, τους εργασιακούς νόμους, εργατικούς νόμους, την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Και επίσης, αυτό που συχαίνονται, χρησιμοποιώ σκόπιμα αυτή τη λέξη, οι επενδυτές, είναι τις εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν μπορεί κατά τη διάρκεια ενός έτους να αλλάζουν οι νομοθεσίες. Σε λίγο θα φτάσουμε και σε αναδρομική ισχύ. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Τώρα, το τελευταίος παράγοντας που εξετάζουν όλοι οι σύγχρονοι επενδυτές είναι αυτός των χρηματορροών. Οι χρηματορροές δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαφορά μεταξύ των assets που μπορείς να ευστοποιήσεις και των υποχρεώσεων. Σε περίοδους ύφεσης και λόγω της ουσιαστικά όλης αυτής της χρηματοοικονομικής πολιτικής, θα λέγαμε, της κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη, έχει δημιουργηθεί αυτό που αισθάνονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στο Νότο, της ασφυξίας, αφού δεν μπορούν να ρευστοποιήσουν και όποτε το πετυχαίνουν σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ από την άλλη υποχρεώσεις συνεχώς γιγαντώνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά, όλοι βλέπουν, ειδικά και στη Νέα Υόρκη, τα βήματα που έχουν γίνει. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα αναφορικά με την πρόοδο. Είναι η πρώτη φορά, τα έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι, που υπάρχει ουσιαστικά το πλεώνασμα. Πολύ θετικό. Επίσης βλέπουν ότι η κυβέρνηση θέλει τις επενδύσεις. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα φιλοεπιχειρηματικό κλίμα. Αλλά τι λείπει? Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ότι θα μπορούσαν με απλές κινήσεις να μπορέσουν να προσελκύσουν ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Κάποιες προτάσεις θα κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, είμαστε άνθρωποι της αγοράς, πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα. Επιγραμματικά, αυτό που είναι, όπως είπε και ο κύριος Ισαΐας, αυτό που είναι πιο σημαντικό τελικά από το να είναι υψηλή φορολογία, είναι ένα σταθερή. Υψηλή φορολογία, αν υπάρχουν και παροχές, είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο θα μπορούσαν για κάποια χρόνια, για μια περίοδο 5 ετών, δεν μιλάμε για 10-15 έτη, να μπορούσαν να μείνουν σταθερές, να εγγυηθούν έστω και με ένα συμπλήν ποσοστό κάποιοι δείκτες για να μπορέσουν να γίνουν προβλέψιμα τα επιχειρηματικά πλάνα. Επίσης, ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις είναι για 2 χρόνια ή +3 ανάλογα με την επανεπένδυση να υπάρχει ουσιαστικά απαλλαγή από ασφαλιστικές φορές. Για όσους θα βιαστούν να πούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία, θέλω να υπενθυμίσω ότι τώρα είναι μηδέν. Η ανεργία είναι τεράστια, οπότε η μεταβολή από το 0 στο 0 δεν είναι μεταβολή. Όμως, με το κίνητρο αυτό θα δοθούν
θα δημιουργηθούν θέσεις, θα μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις, με αποτέλεσμα τα έσοδα του κράτους από έμεσους και άμεσους φόρους, τις αύξησης αγοραστικής δύναμης, που αυτά όλα είναι έσοδα για το ελληνικό κράτος. Και το σημαντικότερο από όλα είναι, ειδικά στην ανεργία των νέων, να χτυπηθεί αυτό το φαινόμενο, γιατί η παραταμένη ανεργία αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σπρώχνει αυτούς τους άνεργους, σε όλα αυτά που βλέπουμε σε πολιτικά κόμματα που δεν αντίκουν πλέον στο συνταγματικό τόξο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη χώρα και για τις επενδύσεις της. Επίσης, είναι εδώ φυσικά και ο επίτιμος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα λέγαμε ότι θα μπορούσε, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βλέπουμε ότι είναι διατεθειμένη ούτε τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να αυξήσει και σε καμία περίπτωση να πέσει το κόστος, διάφορες καινοτομίες που θα μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να μειωθεί το ύψος των επενδύσεων που εξετάζουν. Νομίζω αυτή τη στιγμή εξετάζουν επενδύσεις πάνω από 25 εκατομμύρια. Να γίνει μια συμφωνία για μια περίοδο κρίσιμη για 3, 2, 5 χρόνια, να μπορέσουν έργα υποδομών και νέων επενδύσεων να οδηγηθούν φάκελοι προς εξέταση εκεί, ώστε να πέσει το κόστος δανεισμού και βέβαια να αυξηθεί και η ρευστότητα της αγοράς και το working capital. Γιατί δεν υπάρχουν επενδύσεις σήμερα που να μην γίνεται leverage με τραπεζικό δανεισμό και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολος, χωρίς να φταίει φυσικά το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Επίσης, τομείς, εκπαίδευση και καινοτομία, άμυνα και ασφάλεια είναι τομείς που για ένα λόγο δεν γίνεται καθόλου αναφορά. Ας πάμε στους δύο πρώτους. Η εκπαίδευση και η έρευνα και η ανάπτυξη είναι αυτό που επενδύσει, που πραγματοποιεί κάποια χώρα, είναι αυτό που θα ξεχωρίσει τα επόμενα χρόνια. Αν μιλάμε για οικονομίες που θα επικεντρώνονται στην καινοτομία και σε στελέχη υψηλού συγκριτικού πλεονεκτήματος, και στους άλλους που θα επικεντρωθούν στην ένταση κόστους. Αν θέλουμε λοιπόν τα επόμενα χρόνια, φανταζόμαστε την Ελλάδα να γίνει χώρος επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, πρέπει να επικεντρωθούμε και να επενδύουμε σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, η ασφάλεια, το security. Διάφοροι, όπως είδαμε, ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται είναι και αυτός της ασφάλειας, όπως απέναντι σε τρομοκρατικές ενέργειες, απέναντι στην αθρομετανάστευση, δηλαδή να μπορείς να φυλάς το σπίτι σου, όπως κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Πλέον, μεγάλο ρόλο και παράγοντα αναδεικνύεται και η άμυνα, γιατί είμαστε σε μια περιοχή όπου δεν είναι δεδομένη η ηρεμία, δεν είναι δεδομένη η ειρήνη, βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω, και αν αναλογιστούμε και τα συμφέροντα τα οποία τα οικονομικά την επόμενη δεκαετία εξελίσσονται στη γειτονιά μας, τότε και αυτό, όλα μαζί, πρέπει να οδηγήσουν το πολιτικό σύστημα σε μια νέα συμφωνία, όπου ένα σταθερό ποσό του ΑΕΠ θα πρέπει να κατευθύνεται για επενδύσεις σε αυτούς τους τέσσερις τομείς, και όχι αυτοί οι τομείς να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τελικά η θυσία να είναι το επίπεδο ασφάλειας του ελληνικού κράτους. Από εκεί και πέρα, αν αυτό το ποσό του ΕΠ δεν είναι ικανό και αναγκαίο, υπάρχουν σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει μέσα από αυτό, μέσα από καινούργιες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας. Λοιπόν, ένα άλλο σημαντικό παράγοντα είναι ότι πρέπει να αποσυνδεθεί ουσιαστικά η εργατική νομοθεσία από τα δικαστήρια. Δεν μπορεί το διευθυντικό δικαίωμα να έχει παραχωρηθεί σε δικαστές οι οποίοι μπορούν να κρίνουν διευθυντικές αποφάσεις και μόνο εκεί επικεντρώνομαι. Δεν μιλάω για άλλα δικήματα. Επενδύσεις πρέπει να γίνουν σε υποδομές, πρέπει να γίνουν σε λιμάνια, πρέπει να άμεσα να ανοίξουν κλειστά επαγγέλματα που σχετίζονται ειδικά με τις μεταφορές και τα logistics, για να μπορέσει ουσιαστικά να πέσει το κόστος και να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέθοδοι να μπορεί κάποιος να κάνει και να επεκταθεί στις εργασίες του. Επίσης, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει και να επιταχύνει αλλά και να εγγυηθεί τα χρονοδιαγράμματα τήρησης συμφωνιών που έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικά εργαλεία, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από εθνικά εργαλεία. Δηλαδή, οι καθυστερήσεις που βλέπουμε 3, 4, 5 ετών δεν είναι αποδεκτές σε καμία περίπτωση από επενδυτές. Εμείς πλέον δεν τα υπολογίζουμε αυτά τα κίνητρα μέσα στα επιχειρηματικά πλάνα. Γιατί στην τριετία που πλέον θέλουν όλοι να βλέπουν return on investment, δεν έχει προλάβει να εκταμιευτεί αυτός ο πόρος. Τελειώνοντας, εμείς τι κάνουμε, εμείς και τα ουσιαστικά και οι επενδυτές μας, έχουμε πάνω από 200 εκατομμύρια επενδύσεις διαθέσιμες προς την Ελλάδα. Το μία έχει γίνει ήδη ανακοίνωση πριν περίπου 1,5 μήνα. Αφορά τον εξυγχρονισμό και μια νέα ελληνική αεροπορική βιομηχανία με επίκεντρο τις εξαγωγές και την επέκταση στην όμορφη περιοχή. Και η δεύτερη, που θα ανακοινωθεί σε 3-4 εβδομάδες, δεν μπορώ να πω περισσότερα γι' αυτό, θα την ακούσετε, είναι ουσιαστικά άλλη μια επένδυση τάξης των 100 εκατομμυρίων με ηγέτιδα αμερικάνικη εταιρεία στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου θα βάλει την Ελλάδα στο πλάνο της παγκόσμιας υπεροχής σχετικά με νέων προηγουμένου τύπου aquaculture platforms.
Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη πενταετία που θα ξεπεράσει τις 1.700 θέσεις. Σκοπός των επενδύσεων μας είναι να επικεντρωθούμε στην καινοτομία, σε εξαγωγές και να διαφημίσουμε ουσιαστικά την Ελλάδα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσα από τις συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες και την υπεροχή στην περιοχή και όχι μόνο στην ελληνική αγορά. Αυτό που θα λέγαμε τέλος, δανειζόμενοι το μότο μιας άλλης αμερικάνικης εταιρείας, είναι ότι οι συνθήκες είναι περισσότερο ήρεμες παρά ποτέ. Όπως είπε σωστά και ο κύριος Σαΐας, υπάρχουν στο Μαχάταν που το βλέπουμε, υπάρχει υπερπροσφορά κεφαλαίων σε σχέση με τα διαθέσιμα business plans. Η Ελλάδα είναι στόχος, λίγα πράγματα μένει να μείνουν και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει τόλμη και γίνουν, δεν θα μιλάμε για Greek recovery, αλλά για Greek miracle. Σας ευχαριστώ πολύ.